Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Περνάμε στον μπασκετικό Άρη, εκεί όπου ευτυχώς και χαιρόμαστε για αυτό που βλέπουμε να υπάρχει πραγματική υγεία και να υπάρχει ένα όραμα γενικότερα στην ομάδα. Έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία της. Καλύτερα όμως να μας τα πει μία από τις παλιοσυρές πλέον του μπασκετικού Άρη, ο Βασίλης ο Τσίμτσακ, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πάλιωσες? Όχι ακόμα τόσο πολύ, είμαι στη διαδικασία. Είσαι στη διαδικασία. Είσαι πάντως ένας από τους τρεις παίχτες, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν παραμείνει το περσινό ρόστερ, έτσι. Ναι, έχουμε μείνει εγώ, ο Σπύρος ο Μούρτος και ο Φιλιώνης. Ναι. Άρα ουσιαστικά και εσύ, ως και μεγαλύτερος, έχεις αναλάβει έτσι, και αυτό το ρόλο του να βάλεις το κλίμα και τους καινούριους, τους νέους της ομάδας. Και τους Έλληνες και τους ξένους φυσικά. Ναι, εγώ και ο Σπύρος προσπαθούμε βασικά να περάσουμε την νοοτροπία της ομάδας, που είναι η νοοτροπία του να μαχόμαστε σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και τακτικά, γιατί δεν αλλάζουν πολλά πράγματα από πέρσι, να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι και να αποκτήσει ομάδα ρυθμό. Ήσουν από τους παίκτες που παρέμεινε από το περσινό ρόστερ και παρακολούθησες από την αρχή όλο το στήσιμο του νέου Άρη, τις κινήσεις που έγιναν. Ξέρεις, γνωρίζεις πλέον και τους νέους συμπαίκτες. Πώς βλέπεις εσύ το ρόστερ του φετινού Άρη μετά και από τις κινήσεις που έχουν γίνει? Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, από όσο έχω προλάβει να δούμε στις μέχρι τώρα προπονήσεις. Είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας και πιστεύω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ μέσα στη χρονιά, όπου έχουμε και τα διπλά παιχνίδια με Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ο Άρης από άψη ποιότητας έχει ανέβει τουλάχιστον ένα σκαλοπάτι πάνω σε θέση με πέρυσι βάσει των κινήσεων που έγιναν? Πιστεύω είμαστε πιο ποιοτικότεροι, αλλά και θα έχουμε και λίγο διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, γιατί έχουμε πολύ πιο αθλητικούς παίχτες από ό,τι πέρσι. Έχει διευρυνθεί το ρόστερ και υπάρχουν αλλαγές σε όλες τις θέσεις πλέον και πιστεύω θα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι, ναι. Το γεγονός ότι ο Άρης πλέον είναι μια καινούργια ομάδα, φέτος, εντελώς διαφορετική ομάδα, κάτι το οποίο πάνω κάτω έχει γίνει και πέρυσι, ίσως σημαίνει ότι θα χρειαστεί και λίγο χρόνο παραπάνω ο Άρης για να αποκτήσει πάλι αυτή τη χημεία και να γίνει η ομάδα σαν την ομάδα που είχαμε δει πέρυσι. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος, γιατί η ομάδα όσο και να προπονείσαι, όσο και να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, αποκτά χαρακτήρα στο παιχνίδι. Πιστεύω θα χρειαστούμε όχι αρκετό χρόνο, θα χρειαστούμε ένα νορμάλ χρόνο για να δέσουμε. Και πιστεύω θα τα καταφέρουμε, γιατί όπως σας είπα οι χαρακτήρες είναι εξαιρετικοί. Δουλεύουμε κατάπαυστα αυτές τις μέρες και θα συνεχιστεί αυτό. Και το θέμα είναι όσο πιο γρήγορα να βρεθούμε, έτσι ώστε οι απώλειες να είναι δυνατόν λιγότερες. Ναι. Εσύ πάντως ήσουν, όπως είπαμε και πριν, στους παίκτες που έμειναν. Ο Δημήτρης ο Πρίφτης έδειξε ότι σε εμπιστεύεται για μία ακόμη χρονιά. Πόσα χρόνια έχετε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Πρίφτη? Έχω χάσει να σου πω την αλήθεια. Το μέσημα πρέπει να είναι 5 ή 6. Πρώτη φορά νομίζω ήταν στην ΑΕΚ. Νομίζω. Στην ΑΕΚ που ήταν σαν βοηθός. Του Άγγελου Κορονιού και μετά του Αγγέλου. Ναι. Σου δείχνει πάντως εμπιστοσύνη. Και όχι μόνο επειδή του δίνεις αυτά τα οποία ζητάει μέσα στο παρκέ και με την εμπειρία σου και με το παιχνίδι σου, αλλά και επειδή είσαι και ένας παίκτης ο οποίος βοηθάς πολύ και έξω από το παρκέ και σε αποδυτήρια μέσα με την εμπειρία σου και με το χαρακτήρα σου ως παίκτης. Κοιτάξτε, υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του από μένα και το αντίστροφο. Ναι. Ξέρω τι ζητάει, ξέρει τι μπορώ να προσφέρω. Υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει αλήθεια. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και να υπάρχει αυτή η εύκολη συνεργασία. Πάντως θα το στερηθείτε, είναι η αλήθεια, αυτές τις μέρες λόγω και του Ευρωμπάσκετ. Και μακάρι και για την Ελλάδα κιόλας να το στερηθείτε μέχρι το τέλος και για να μπορέσει και η Εθνική να κατακτήσει κάποιο μετάλλιο κιόλας. Έτσι ακριβώς. Μακάρι να ήταν από την πρώτη μέρα εδώ, γιατί είναι διαφορετικό να έχεις το θετικό της στην προετοιμασία. Αλλά και συνεργάτες και ο Σάββας και ο Θωμάς και ο Βαγγέλης κάνουν εξαιρετική δουλειά και όπως είπατε και εσείς, ας είναι να έρθει στο τέλος, όπου θα έχει πάρει η Ελλάδα κάποιο μετάλλιο.
από τους, δεν θα σε πάω στους Έλληνες που έχουν έρθει, θα σε πάω στους ξένους. Από τους ξένους μέχρι στιγμής, ποιον μπορείς εσύ να ξεχωρίσεις έτσι ότι έχει το κάτι παραπάνω. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς βέβαια για να προχωρήσουμε τις εκτιμήσεις, αλλά επειδή και ο κόσμος, όπως είναι φυσιολογικό, οι ξένοι και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, επειδή στον Άρη ξέρεις τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν και περιορισμοί των μεταγραφών και δεν ερχόντουσαν και Αμερικανοί. Και τώρα τους βλέπουμε, δεν το πω θα ξέρω λούκουμπα ας πούμε, αλλά χαίρεται και ο κόσμος που βλέπει τέτοιους καλούς ξένους ποιοτικούς παίχτες να έρχονται στον Άρη. Ποιον μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε από τις μέχρι τώρα προπονήσεις? Κοιτάξτε, και οι, νομίζω είναι 5 αυτή τη στιγμή, 6. Ή 5 ή 6, ναι. Ακόμα, ξέρετε, τα πόδια είναι πάρα πολύ βαριά. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Πρώτες δηλαδή μέρες. Η προπόνηση βγαίνει με τα δυσκολία, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι όλοι οι παίχτες στη θέση τους που έχουμε πάρει είναι σχεδόν εξαιρετικοί, μπορώ να πω. Mm-hmm. Έχουμε πολλές επιλογές, διαφορετικές επιλογές, και παίχτες αθλητές και παίχτες με shoot και παίχτες με drive. Ναι. Και παίχτες οι οποίοι σκυλιάζουν στην άμυνα. Οπότε είναι ένα μίξ παιχτών, όπου πιστεύω και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ να τους βλέπει στο γήπεδο. Από τον Άρη της Νέας Χρονιάς, Βασίλη, τι να περιμένουμε να δούμε μέσα στο παρκέ, τι ομάδα θα δούμε τη Νέα Χρονιά? Τα κύρια στοιχεία δεν αλλάζουν. Είναι η μαχητικότητα, πρώτα απ' όλα η άμυνα, και από εκεί και πέρα με το όποιο ταλέντο υπάρχει στην ομάδα το ξεδιπλώνουμε στην επίθεση. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είναι το ότι να δίνεις τα πάντα στο παρκέ, και να ξέρεις στο τέλος ότι προσπάθησε 100%. Αν είναι τα καλύτερα σου άλλος, οκ. Ναι. Άμα τα δίνεις όμως όλα στο γήπεδο, σχεδόν θα είσαι πάντα νικητής. Πάντως έχετε την ευτυχία, σε αντίθεση με αρκετές ομάδες της Α1, δουλεύετε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Λόγω και της, εσύ, οι ξένοι τώρα το μαθαίνουν βέβαια, εσύ το ξέρεις από πέρσι, λόγω της, του ερχομού του Νίκου Λάσκαρη στην ομάδα. Μία άφηξη η οποία άλλαξε και άρδιν τα δεδομένα στον μπασκετικό Άρη από πέρυσι και κυρίως από φέτος. Όπως όπως αλλάξανε πάρα πολλά. Ναι. Υπάρχει πια το πιο βασικό είναι ότι είσαι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ένας αθλητής. Και αυτό που παρατηρώ τώρα και στην προετοιμασία είναι ότι έχει διευκολυνθεί πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς, με μηχανήματα, με κάποια αντικείμενα τα οποία δεν τα είχαμε πέρσι, κάποιες μικρολεπτομέρειες οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Ναι. Τα αποδυτήρια θα αλλάξουν όπως μαθαίνουμε τελικά ή όχι? Εσείς τι πληροφόρηση έχετε γι' αυτό? Τα αποδυτήρια αλλάζουν από αλλάζουν, ξέρω, και απλά περιμένουμε αυτές τις μέρες κι εμείς να δούμε με μεγάλη ανυπομονησία. Τις επόμενες μέρες να πούμε επίσης ότι στη διάθεση του κόσμου θα είναι και τα εισιτήρια διαρκείας και φαντάζομαι ότι θα θέλετε κι εσείς φέτος, τώρα που έχουν αλλάξει και άρδινες συνθήκες στον μπασκετικό Άρη, θα θέλετε να βλέπετε και ένα πιο γεμάτο Αλεξάνδριο την χρονιά, έτσι? Είναι το όνειρό μας από όταν ξεκινάμε τις προπονήσεις. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να βλέπω το γήπεδο όπως ήταν στο δεύτερο παιχνίδι του play-off με την ΑΕΚ. Ήταν κάτι το εξωπραγματικό, δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω. Εγώ δεν το είχα ζήσει ποτέ έτσι στο παρκέ. Μας δίνει δύναμη, γινόμαστε ένα, και ειδικά στις δύσκολες καταστάσεις την ώρα του παιχνιδιού παίρνουμε τρομερή αυτοπεποίθηση από τον κόσμο και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Θα σε πάω τώρα, θα σε πάρω λίγο από τον Άρη, θα σε πάω στην Εθνική. Ξεκινάει έτσι έως σε λίγες μέρες το Ευρωμπάσκετ. Πώς βλέπεις την ομάδα? Είπαμε ότι είναι και ο Δημήτρης Πρίφτης φυσικά στο τεχνικό team. Αυτή η Εθνική, όπως τη βλέπεις και με τους παίχτες που διαθέτει στο ρόστερ της, μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει? Κοιτάξτε, υπάρχει πληρότητα φέτος στην Εθνική. Τουλάχιστον από δύο παίχτες μεγάλης κλάσης σε κάθε θέση. Όπως την έχω δει στα φιλικά παιχνίδια, πιστεύω το στοιχείο της είναι μεγάλη συγκέντρωση στην άμυνα, γιατί η άμυνα αφήνει τα μετάλλια και τις μεγάλες νίκες. Άρα εκεί υπάρχει δάχτυλος πρίφτηλες στην άμυνα. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, δεν γνωρίζω. Αλλά όπως ήταν ειδικά τώρα στο τουρνουά της Ξάνθης, η μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στον αμυντικό τομέα. Ναι. Γιατί μπροστά, εντάξει, υπάρχει το ταλέντο, έχουμε παίχτες από NBA, παίχτες με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Και πιστεύω στην επίθεση όλα θα πάρουν τον δρόμο τους όταν ληφθούν και τα πόδια μετά από την προετοιμασία.
Ας ελπίζουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Μακάρι, μακάρι αυτό που λες και εσύ, όσο πιο ψηλά. Και ένα μετάλλιο, γιατί όχι, αυτή η εθνική έχει τα φόντα για να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Ακόμα και το χρυσό. Θα το δούμε. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στην προετοιμασία της ομάδας και μακάρι να δούμε και από εσάς πολύ καλύτερα πράγματα φέτος μέσα στο παρκέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.